Τώρα που κάνουμε διάλειμμα, θέλω να σχολιάσει την απόδοσή μου σε ελιές. Ακολουθεί εκπαιδευτικό βίντεο. Οι ελιές είναι μια δύσκολη δουλειά. Αρχίζουμε με τους προκαταρκτικούς ελέγχους για να δούμε πώς πάνε οι ελιές. Νίκος, τι λες, Έχουμε καλυφθείς, ναι. Εδώ ερχόμαστε. Πάμε να φύγουμε τώρα εδώ με τη Yamaha την XT. Πώς κυβικά είναι? 645 άλογα. Την πουλάς? Δεν την πουλά. Πάμε για ρουκούνι. Άμα φύγουμε. Είμαστε στις λεγόμενες αρκαλιές. Όχι ρε, δεν είναι φορά. Έσκασα να ανέβω. Νομίζω ότι τις βρήκα. Εκεί είναι. Έρχομαι. Ακραία φυσική κατάσταση. Εδώ λέει ιστορίες κρυβόντουσαν παλιά στον πόλεμο. Εδώ. Να τες. Μπορεί να έχει τίποτα μέσα. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Τελικά θα πάμε σε καμιά δεκαριά χωράφια και θα δούμε πώς θα βγει. Ό,τι γίνει. The next morning. Ξεκινάμε με το φόρτωμα όλων των απαραίτητων εργαλείων. Και τώρα. Αν βέβαια βγουν από την πόρτα. Όνα δεν κάτω, για πως είμαστε συνεργείο, Συνεργείο. Έτοιμο. Πάμε αύριο. Εδώ τώρα βγάζουμε το λεγόμενο κάρα βίντεο, στο οποίο όλοι οι vloggers λένε κάτι μαλακίες για να αυξηθεί ο χρόνος του βίντεο. Εγώ θα πω ότι ο αδερφός μου παίρνει και εργολαβίες, θα βάλω το τηλέφωνο στο στην περιγραφή από κάτω του βίντεο όταν είναι έτοιμο. Οι περισσότεροι με ρωτάνε στον δρόμο άμα έγινα νέος αγρότης. Όχι παιδιά, δεν έγινα νέος αγρότης. Παρότι θα μπορούσα να γίνω, να πάρω 40 χιλιάρικα επίδομα. Εντάξει, δεν θέλω να κλέβω το κράτος. Ας ξεκινήσουμε την ελαιοπαραγωγική περίοδο από τη λεγόμενη βίλα. Εδώ ο Νίκος. Χέστηκε. Παίρνουμε. Σύνδεση μηχανής. Μετά στρώνουμε τις ελιές και βάζουμε μπροστά το μηχανάκι με τις βέργες και αρχίζουμε να τις ρίχνουμε. Καλά το παιδί. Υποχρεωτικά όμως πρέπει να κάνουμε για ένα διάλειμμα. Να το. Για να αριστεί η κάλτα. Έχει μάλα, πάμε. Κουλούρι, μπισκοτάκια, του σάντουι στόφαγα. Χαρτοπιτάκια σφαίρσε λίγο, θα δεις. Να. Πιάσε. Έχει κερακί έτσι, πιάσε, έχεις το σπίτι. Το κολάτσο τελείωσε. Ήρθε η ώρα να σκοθούμε. Μπίλι, μπίλι, μπίλι. Ορίστε. Φέρτε το ένα πιάτο. Ημέρα δεύτερη. Δεν μπορώ να κουνήσω.